Η E3 είναι το βασικότερο event για το μήνα που διανύουμε, με τις εταιρείες να καταστρώνουν τα πλάνα τους και να ετοιμάζονται να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Η φετινή έκθεση θα είναι σημαντική για πάρα πολλούς λόγους, αφού Sony, Microsoft κατά κύριο λόγο, αλλά και Nintendo καλούνται να δώσουν αρχικά απαντήσεις για τα πλάνα των επόμενων 18 μηνών, αλλά και να μας παρουσιάσουν όσα μας περιμένουν με τα φετινά λαντσαρίσματά τους. Μέχρι τότε, ας πάμε να δούμε τις σημαντικότερες κυκλοφορίες video games του μήνα Ιουνίου. Το Remember Me είναι ένα νέο IP από την Capcom και ένα από τα λίγα παιχνίδια όπου πρωταγωνιστής είναι γυναίκα. Ο παίχτης αναλαμβάνει τον ρόλο της Νάιλιν, μιας μελαμψής, καλλίγραμμης κοπέλας με έντονη βρετανική προφορά. Η ηρωίδα πάσχει από αμνησία, η οποία της επιβλήθηκε όταν ο πρώην εργοδότης της αποφάσισε να σβήσει κάθε ανάμνηση που υπήρχε στο μυαλό της για άγνωστους όμως λόγους. Με τη βοήθεια ενός συνεργάτη και συμμάχου που ισχυρίζεται ότι τη γνωρίζει, η Νάιλιν θα προσπαθήσει να ανακτήσει τις αναμνήσεις της και να μάθει για ποιο λόγο τις στέρισαν. Το παιχνίδι διαδραματίζεται στο φουτουριστικό και αλλοπρόσαλο Παρίσι του 2084, όπου η τοπική κυβέρνηση έχει συλλέξει αναμνήσεις πολιτών, επιλέγοντας ποιοι θα είναι οι προνομίουχοι που θα έχουν πρόσβαση σε μερικές από αυτές και ποιοι θα είναι εκείνοι που θα βρίσκονται σε μια πνευματικά νεκρή κατάσταση, ανήμποροι να θυμηθούν το οτιδήποτε. Πρόκειται για ένα action τίτλο τρίτου προσώπου που δίνει έμφαση στις μάχες σώμα με σώμα και προσφέρει στον παίχτη πολλά combo moves. Seems like a lifetime. I'm sorry. I have no memory of you. You were a memory hunter, Nilan. The best. Other hunters merely pillage memories, but you can remix them. Remember us. Edge was right to bet it all on you. Everybody's counting on you. Το The Last of Us είναι σίγουρα ένα από τα games που κατάφεραν να μας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό στην περσινή E3 και τους τελευταίους μήνες όσο η Sony δημοσιεύει μια σειρά από trailers για τον τίτλο. Ο τίτλος περιστρέφεται γύρω από τους Joel και τη νεαρή Ellie κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς τους σε ένα post-apocalyptic περιβάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο παίχτης ελέγχει τον Joel τη στιγμή που η Ellie ελέγχεται από την τεχνητή νοημοσύνη και ακολουθεί τον πρωταγωνιστή συμμετέχοντας με διάφορους τρόπους από τη βοήθεια στην προσέγγιση ενός εχθρού, τον απροσανατολισμό του και άλλους τρόπους. Οι δύο ήρωες θα χρησιμοποιήσουν διάφορους μηχανισμούς μάχης, επίλυσης γρίφων και συνεργασίας έτσι ώστε να τα βγάλουν πέρα ενάντια σε μολυσμένους ανθρώπους που θυμίζουν ζόμπι αλλά και ομάδες ανθρώπων που μαραμένουν ζωντανοί αλλά δεν θέλουν να έχουν και ιδιαίτερη σχέση με οποιοδήποτε δεν ανήκει στο περιβάλλον τους. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα τίτλο με έντονα στοιχεία δράσης, αλλά με ένα τίτλο που οδηγεί τον παίχτη στο να βρίσκει μόνιμα λύσεις που θα του εξασφαλίσουν την επιβίωση. Αυτό είναι και το βασικό χαρακτηριστικό που θα κάνει το The Last of Us τόσο ξεχωριστό και τον παίχτη να κολλήσει για πάρα πολλές ώρες. Just cargo, Joel. I just want some simple gear enough to set me on my way. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. It can't be any worse than in here. Can it? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! What are you so afraid of? You are treading on some mighty thin ice here. What do we do? You make every shot count. Να δημιουργήσεις τη συνέχεια του RTS με την υψηλότερη βαθμολογία όλων των εποχών δεν είναι το πιο εύκολο εγχείρημα που θα μπορούσε να αναλάβει μια ομάδα ανάπτυξης. Από την άλλη όμως έχουμε τη Relic, με την οποία οι PC gamers κάθε άλλο παρά άγνωστοι είναι. Με τον κορεσμό που έχει επέλθει στη θεματολογία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τι άλλο υπάρχει για να τραβήξει τους παίχτες στα πεδία της μάχης για ακόμα μια φορά? Η απάντηση είναι απλή. Το Ανατολικό Μέτωπο, φυσικά. Και αναφέροντας Ανατολικό Μέτωπο, εννοούμε την περιοχή στην οποία έλαβαν χώρα οι πιο αιματηρές μάχες όχι μόνο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και της ιστορίας γενικότερα. Εκεί ακριβώς διαδραματίζεται το Company of Heroes 2, η συνέχεια ενός τίτλου στρατηγικής που λάτρεψαν πολύ, η οποία φυσικά θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για υπολογιστές. Armored vehicle in our sights. Target that armor. Executing orders. Let's show them what a heavy panzer can do. Rotate on target! Fire! Reload! Attack each! Destroy it!
Recon patrol moving out. We have the target. Η High Moon Studios κρύβεται πίσω από το πολυαναμενόμενο Deadpool, με την εταιρεία να συνεργάζεται στενά με τη Marvel προκειμένου να καταφέρουν να αποδώσουν σωστά τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του Deadpool. Η High Moon είναι η εταιρεία ανάπτυξης πίσω από τα Transformers War of Cybertron και Dark of the Moon, οπότε περιμένουμε να γίνει αρκετά καλή δουλειά. Το παιχνίδι σίγουρα θα είναι ξεκαρδιστικό και διασκεδαστικό και θα πηγάζει μέσα από τα comics, κρατώντας αυθεντικά όλα τα στοιχεία που μας έχουν κάνει να λατρέψουμε τον Deadpool. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με ένα κλασικό third person super hero game, στο οποίο μαθαίνουμε θα κάνουν εμφάνισή τους και άλλοι χαρακτήρες της Marvel, όπως είναι ο Wolverine. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ίδιος ο Daniel Way, που είναι συγγραφέας της σειράς comic, έχει ενεργό ρόλο στο σενάριο του παιχνιδιού. There goes our budget. I'm making art here. Bring that beat back. Ένα παιχνίδι που μάλλον θα λατρέψουν όσοι έχουν στην κατοχή τους Wii U είναι το Game & Wario. Πρόκειται πρακτικά για μια συλλογή από mini games, ο αριθμός των οποίων φτάνει τα 16, εκ των οποίων τα 12 είναι καθαρά single player, ενώ τα άλλα 4 είναι φτιαγμένα για να παίζονται από περισσότερα άτομα. Τα παιχνίδια είναι προφανώς σχεδιασμένα για να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η οθόνη αφής του gamepad. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει παρέα με το Wii U, ωστόσο καθυστέρησε αρκετά. Ελπίζουμε αυτή η καθυστέρηση μόνο καλό να έχει κάνει και το Game & Wario να αποτελέσει ένα πόλο διασκέδασης για τους κατόχους Wii U. Ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε για το Ride to Hell, ένα multi-platform τίτλο που θα εκδοθεί από την Deep Silver και φαίνεται να έχει εξαιρετικό σενάριο. Πρόκειται για ένα action-adventure παιχνίδι, υπόθεση του οποίου διαδραματίζεται το 1969 και ακολουθεί την ιστορία ενός άντρα που γυρίζει από τον πόλεμο του Βιετνάμ στην Αμερική, αλλά δυσκολεύεται αρκετά να προσαρμοστεί. Πρόκειται για μια εποχή γεμάτη σεξ, ναρκωτικά, χίπηδες και γενικότερη απελευθέρωση, με το παιχνίδι να διατυμπανίζει ότι θα αναπαριστά τέλεια τη συγκεκριμένη εποχή και τις ιδιαιτερότητές της, όπως ήταν για παράδειγμα τα κινήματα των μηχανόβιων, τα οποία θέλει να ακολουθήσει ο πρωταγωνιστής μας. You saved us. My pleasure, ladies. Thank you. He got some crazy driving, that's for sure. You ain't getting away from me.